εμείς λέμε στους πολίτες να περιμένουν τις οριζόντιες διορθώσεις, αναμορφώσεις των αναρτημένων δασικών χαρτών. Από εκεί και πέρα έχουμε δώσει εξάμηνη παράταση. Το πάγωμα των διαδικασιών για παραπάνω από ένα εξάμηνο μέχρι ότου να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις στους δασικούς χάρτες, επιλύοντας και το ζήτημα των ασπαλάθων που αναμένεται να τεθούν εκτός λίστας των δασικών φυτών και εν συνεχεία να δοθεί δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν σε αντιρρήσεις εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, εξήγηλε το μεσημέρι από τα Χανιά που ήταν ο πρώτος σταθμός της τριήμερης περιοδίας του στην Κρήτη ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Κρέκας. Και εφόσον συνεχίζει να βλέπει ο πολίτης ότι υπάρχει θέμα με την έκτασή του, μπορεί να προχωρήσει πρώτον στην αίτηση πρόδειλου σφάλματος, όπου δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρηση, ατελώς θα αξιολογηθεί από τις δασικές υπηρεσίες και τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, και στη συνέχεια, εφόσον και μετά την αίτηση του πρόδειλου σφάλματος αυτό μετατρέπεται σε αντίρρηση, όπου εκεί, σε εκείνη την περίπτωση, το τέλος της αντίρρησης το έχουμε μειώσει εμείς κατά 50%. Ο Κώστας Κρέκας, που είχε αποκαλύψει τις εξαγγελίες που πρόκειτο να κάνει στην Κρήτη, μιλώντας τα προηγούμενα 24 ώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, κινήθηκε στο πλαίσιο των προθέσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, που παρενέβη στο θέμα ώστε να πέσουν οι τόνοι. Αναφέρω το θέμα του ασπάλαθου, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο χαρακτηρίζει την Κρήτη, ενός είδους βλάστηση που μέχρι τώρα προσδίδει δασικό χαρακτήρα στις εκτάσεις οποίες καλύπτει, όπου ήδη αυτό έχει εισαχθεί στο Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και αναμένεται τις επόμενες 2-3 μέρες η επίλυση αυτού του ζητήματος. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, συνοδευόμενος από το Ρυθμιώτιφ Υπουργό Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη, κάθισε σε στρογγυλό τραπέζι με τους βουλευτές, τους αυτοδιοικητικούς αλλά και τους ίδιους τους αγρότες στα Χανιά, θέλοντας να δείξει πως η κυβέρνηση αφρουγκάζεται την κραυγή των αγροτών που βρίσκονται στα χαρακόμματα έπειτα από την ανάρτηση των δασικών χαρτών που θέτουν σε κίνδυνο τις περιουσίες τους. Οι πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την οριστικοποίηση του διοκτησιακού καθεστώτος και με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε επιτέλους λύσεις στους πολίτες της Κρήτης, ώστε να μην κινδυνεύουν να χάσουν ούτε σπιθανή γης. Και βέβαια διαβεβαιώσαμε ότι δεν κινδυνεύουν οι αγροτικές ενισχύσεις για κανέναν. Δηλαδή, οι δασικοί χάρτες δεν επεμβαίνουν στον τρόπο με τον οποίο σήμερα δίνονται οι ενισχύσεις. Και νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων φαίνεται να το λύνει. Μένει να δούμε την πραγματική αποτύπωση, δηλαδή το να ξεπρασινίσει όλο αυτό το πράγμα που φαίνεται βασικό, το λιμάνι του Σφακίων, ας πούμε, δίπλα για παράδειγμα. Και ενώ εντός της αντιπεριφέρειας η σύσκεψη με τον Κώστας Κρέκα ήταν σε εξέλιξη, αγρότες των Χανίων είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο, όπου αναρτώντας πανό ζητούσαν από την κυβέρνηση να πάρει πίσω τους δασικούς χάρτες. Επόμενος σταθμός της περιοδίας Κρέκα στην Κρήτη είναι αύριο το Ρέθυμνο.